Γεια σας από το Digital Live. Μπροστά μας έχουμε το Samsung Galaxy S2, το καλύτερο κινητό που έχουν κατασκευάσει οι Κορεάτες μέχρι σήμερα. Η συσκευή αποτελεί αντικαταστάτη του Galaxy S ή αλλιώς του GTI 9000. Είναι αρκετά πιο λεπτό, είναι στα 8,49 χιλιοστά, είναι το λεπτότερο μάλιστα superphone που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά η ποιότητά του είναι σημαντικά βελτιωμένη, είναι αρκετά πιο στιβαρό, τα υλικά του δείχνουν καλύτερα και παρότι έχει βάρος 3 γραμμάρια μικρότερο από τον Galaxy S, το οποίο ήταν και μικρότερο σε μέγεθος, δίνει αρκετά καλή αίσθηση στο χέρι. Επίσης να πούμε ότι η οθόνη του έχει αυξηθεί κατά 0,3 ίντσες, πλέον είναι στις 4,3. Η τεχνολογία της είναι Super AMOLED Plus, με προσφέρει δηλαδή καλύτερα χρώματα, καλύτερη φωτεινότητα και το σημαντικότερο, παρότι έχει διατηρήσει την ίδια ανάλυση στα 800x480 pixels, δεν πιξελιάζει στο ελάχιστο, γιατί οι τεχνικοί έχουν προσθέσει 3 sub-pixels, εκεί που στη θέση του προηγούμενου υπήρχε μόλις ένα. Να πούμε ότι το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας δεν είναι final, η έκδοση λογισμικού που έχει θα δεχτεί αρκετές ακόμα αναβαθμίσεις και μεταξύ αυτών ούτε το hardware είναι final, γιατί ο επεξεργαστής του είναι στα 1 GHz ενώ αυτό που θα κυκλοφορήσει θα είναι στα 1,2. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικό ότι η συσκευή είναι πολύ γρήγορη, η οθόνη είναι πάρα πολύ υπάκουη και η εμπειρία που δίνει είναι ότι αυτό το κινητό είναι από τα ταχύτερα Android που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Επίσης, όπως μπορείτε να δείτε, η κύλιση στο μενού γίνεται στον οριζόντιο άξονα αλλά iPhone. Έχει προσθεθεί μια λειτουργία που σου δίνει τη δυνατότητα να μεταβείς αυτόματα σε όποια αρχή οθόνη θες εσύ. Εδώ υπάρχουν τρεις, οπότε με ένα pinch zoom μπορείς να τις δεις και τις τρεις ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει και για τις αρχικές οθόνες, που με αυτό το πλήκτρο μπορείς να προσθέσεις ή από εδώ να αφαιρέσεις όποια αρχική οθόνη δεν τη χρειάζεσαι. Να πούμε ακόμα ότι η αυτονομία είναι αρκετά καλή, το κινητό που έχουμε είναι στα 1500 mAh, ωστόσο η έκδοση που θα βγει θα είναι στα 1650 και θα προσφέρει πολύ καλύτερη αυτονομία. Τέλος να πούμε ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει περί τα τέλη Μαΐου και από τη Vodafone και από την Cosmote σε τιμή που θα αγγίζει τα 599 ευρώ και παρότι είναι αρκετά υψηλή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή αξίζει τα χρήματά της. Αυτά.